αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Μπάσκετ. Είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Η Πέπα και οι φίλοι της είναι στην αυλή του σχολείου. Παιδιά, σήμερα έχουμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο που έρχεται να σας διδάξει μπάσκετ. Γεια σας. Μπαμπά, δεν είναι ώρα να πάμε σπίτι. Θα έρθει ένας ξεχωριστός δάσκαλος σήμερα. Εγώ είμαι. Είμαι ο προπονητής. Ο δάσκαλος του μπάσκετ λέγεται προπονητής. Πολύ έξυπνο, μπαμπά. Πέπα, να με λες προπονητή. Εντάξει, μπαμπά προπονητή. Ξέρει κανείς πως παίζετε το μπάσκετ? Όχι. Είναι ωραίο. Πρέπει να τρέχεις, να χτυπάς την μπάλα και να τη βάζεις στο καλάθι. Πολύ εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Για να παίξεις μπάσκετ πρέπει να προπονείσαι σκληρά και να είσαι σε φόρμα. Εσείς είστε σε φόρμα, μπαμπά προπονητή? Ναι, είμαι σε μεγάλη φόρμα. Μα μπαμπά προπονητή, έχεις μεγάλη κυλίτσα. Αυτή η κυλίτσα είναι μόνο μυς. Πρώτα, θα σας μάθω πώς να πηγαίνετε την μπάλα από εδώ, εδώ. Αυτό μπορώ να το κάνω. Όχι, Ντάνι. Δεν χρησιμοποιούμε πόδια. Μόνο στο ποδόσφαιρο. Στον Ντάνι σκυλάκι αρέσει το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, χτυπάς την μπάλα με τα χέρια σου, έτσι. Ποιος θέλει να δοκιμάσει? Εγώ! Η Σούζη Προβατίνα χτυπάει την μπάλα πολύ προσεκτικά. Πολύ ωραία, Σούζη. Τώρα, για δοκιμάστε όλοι. Όλοι μαθαίνουν πώς να χτυπάνε την μπάλα. Τώρα, θα σας μάθω το τάκλιν. Τι είναι το τάκλιν? Το τάκλιν είναι η προσπάθεια να πάρεις την μπάλα από τον άλλο παίκτη. Κάπως έτσι. Προσπάθησε να μου πάρεις την μπάλα, Τζορτζ. Ο Τζορτζ είναι πολύ καλός στο τάκλιν. Τώρα ρίξε την μπάλα μέσα στο καλάθι. Χρειάζεσαι λίγη προπόνηση, Τζορτζ. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι εξάσκησης. Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Αγόρια εναντίον κοριτσιών. Στη μία ομάδα είναι τα κορίτσια και τα αγόρια είναι στην άλλη. Αυτό είναι άδικο. Εμείς έχουμε μικρά στην ομάδα. Μην ανησυχείς και πάλι τα αγόρια θα νικήσουν. Ναι, είμαστε σούπερ ομάδα. Η Έμιλη Ελεφαντίνα φτάνει πολύ ψηλά με την προβοσκίδα της. Η Έμιλη έχει την προβοσκίδα της. Αυτό είναι άδικο. Σόπα, Πέπα, είναι στην ομάδα μας. Α, ναι, τότε είναι δίκαια. Είναι άδικο. Θέλουμε την Έμιλη στη δική μας ομάδα. Όχι, είναι στη δική μας ομάδα. Μη μαλώνετε. Μπορείτε να είστε όλοι στην ίδια ομάδα. Εντάξει. Τα παιδιά φτιάχνουν όλα μια μεγάλη ομάδα. Α, μα με ποιον θα παίξουμε? Να. Γεια σας! Ήρθαν οι γονείς για να πάρουν τα παιδιά στο σπίτι. Το βρήκα. Μπορείτε να παίξετε με τους μεγάλους. Μα είναι πιο ψηλοί από μας. Α, όμως εσάς σας δίδαξε μπάσκετ ο μπαμπάς προπονητής. Ναι, ας παίξουμε. Είμαστε η ομάδα των παιδιών. Ναι. Και εμείς των μεγάλων. Ωραία. Εγώ είμαι καλός στο κρίκετ. Ναι, αλλά εδώ παίζουμε μπάσκετ. Ρίχνετε την μπάλα μέσα στο καλάθι. Αλλά χρησιμοποιείτε μόνο τα χέρια ή την προβοσκίδα. Αλλά όχι τα πόδια. Έτοιμοι, θέσεις, πάμε! Ο κύριος Ελέφαντας έχει την μπάλα. Ο Τζορτζ του κάνει τάκλιν, δίνει πάσα στη Ζωή Ζέβρα, εκείνη στο Ρίτσαρντ και η Πέπα βάζει καλάθι. Γιατί! Τα παιδιά νίκησαν! Ζήτω! Και αυτό χάρη στον μπαμπά προπονητή!